λίγες μέρες μετά τη σύλληψη της βασίλισσας Μαριάννας για έσχατη προδοσία, κανείς άλλος δεν είναι περισσότερο στενοχωρημένος από την κόρη της, την πριγκιπέσσα Ανέτ. Θαυμαστές από όλα τα μήκη και τα πλάτη του βασιλείου της Τέμπεστ επιχειρούν να γαλινέψουν τον πόνο της, φλερτάροντάς την, για να της δώσουν λίγη χαρά. Είστε ένας από αυτούς τους θαυμαστές και προσπαθείτε να στείλετε το γράμμα σας στην πριγκίπισσα. Δυστυχώς, εκείνη βρίσκεται κλεισμένη στο δωμάτιό της, οπότε θα πρέπει να βιαστείτε και να βασιστείτε σε μεσάζοντες για να μεταφέρουν το μήνυμά σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους αναλογικής διασκέδασης. Χαίρομαι που ξαναήρθατε στο κανάλι Fantasy Gate, όπου σήμερα θα δείξω ένα παιχνιδάκι που μου ζήτησε ένας φίλος κάτω από ένα προηγούμενο βιντεάκι, να σας παρουσιάσω το παιχνίδι Love Letter. Το Love Letter είναι κλασικό παιχνίδι. Είμαι σίγουρος ότι όποιος έχει παίξει επί τραπέζια παιχνίδια με καρτούλες συγκεκριμένα, το έχει παίξει το Love Letter. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ένα διαχρονικό παιχνίδι, θα έλεγα. Έχει βγει και η special έκδοση, premium edition του Love Letter. Είναι αυτό το μεγαλύτερο το κουτάκι που έχει αναβαθμισμένα components μέσα, πιο ωραίες καρτούλες. Είναι όμορφο για τη συλλογή μας, αλλά και το κλασικό, αυτό το μικρό το κουτάκι, το οποίο το παίρνετε με 9,90, κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Έχει πολύ μεγάλες κάρτες, δεν είναι συνηθισμένες οι μικρές, πανέμορφα εικονογραφημένες, θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Το κλασικό το μικρό παίζεται από 2 έως 4 παίκτες, το μεγάλο, το Premium Edition, πάει από 2 έως 8 παίκτες. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σύντομο, μέσα σε 10 λεπτά, 15 λεπτά έχουμε κάνει μια παρτίδα. Παίζεται σε γύρους, όποιος μαζέψει περισσότερες καρδούλες, περισσότερους δείκτες αγάπης λοιπόν, αυτός έχει κερδίσει το παιχνίδι. Στρώνω λίγο το παιχνίδι στο τραπέζι, θα λέμε σε λίγο να σας δείξω πώς παίζεται. Βλέπετε το κουτάκι, περιέχει αυτές τις μεγάλες κάρτες, όσο είναι το κουτί είναι και οι κάρτες που περιέχει μέσα, πανέμορφα. Μεγάλη καρτούλα με πάρα πολύ όμορφη εικονογράφηση. Υπάρχει και λεκτικό το οποίο είναι μεταφρασμένο από την Κάισα. Αν μη τι άλλο, να μην έχουν μεταφράσει αυτό το παιχνίδι. Τώρα, μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες έχουν μία ιδιότητα. Ανακατεύουμε την τράπουλα και μοιράζουμε από μία κάρτα σε κάθε παίκτη που παίρνει μέρος. Αφήνουμε την υπόλοιπη τράπουλα στη μέση και αυτή εδώ πέρα οι κόκκινοι δείκτες είναι οι δείκτες αγάπης. Κάθε παίκτης λοιπόν έχει μία κάρτα στο χέρι του. Και υπάρχει και μια κάρτα σύνοψης. Πάρα πολύ ωραίο πράγμα είναι αυτό. Τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε στο γύρο μας και τι κάνει κάθε χαρακτήρα, στα σύντομα να μπορούμε να καταλάβουμε και να δούμε πώς παίζεται. Ένα ενδιαφέρον ακόμα είναι πόσες φορές περιλαμβάνεται αυτή η κάρτα μέσα στο παιχνίδι. Έτσι μπορούμε να μετράμε ουσιαστικά το παιχνίδι και να παίζουμε με πιθανότητες. Εδώ έχω μοιράσει κάρτες σύνοψης. Okay. Έχουμε λοιπόν μια κάρτα στο χέρι και στη σειρά μας από την κλειστή στίβα τραβάμε μια καρτούλα. Επιλέγουμε μια από αυτές να παίξουμε. Ήταν οι κάρτες σύνοψης τελευταίες και τις τράβηξα εγώ για κάρτες. Επιλέγουμε ποια από τις δύο κάρτες θέλουμε να παίξουμε και αυτήν την τοποθετούμε μπροστά μας και ενεργοποιούμε το λεκτικό. Έχω παίξει αυτή τη στιγμή έναν φρουρό, ο οποίος λέει ότι ονοματίστε μια κάρτα, εκτός από φρουρό, επιλέξτε έναν άλλον παίκτη. Αν αυτός ο παίκτης έχει αυτή την κάρτα, τότε βγαίνει από το γύρο. Όταν βγεις από το γύρο, σημαίνει ότι τέλειωσε για σένα αυτός ο γύρος. Μέχρι που να κλείσει η μέρα δεν μπορείς να πάρεις μέρος και ουσιαστικά δεν μπορείς να δράσεις μέσα στο παιχνίδι και να κερδίσεις δείκτες αγάπης. Σε ακυρώνει λοιπόν τελείως ο φρουρός. Σε πιάσε. Όταν έκαναμε αυτή τη δουλειά, παίζει ένας άλλος παίκτης, τραβάει εκείνος λοιπόν μια καρτούλα από αυτές τις δύο που έχει. Διαλέγει να παίξει μία. Παίζει μία από τις δύο, ποια έχουμε εδώ για να δω, τον ιερέα, δείτε το χέρι ενός άλλου παίκτη, παίρνει λοιπόν το χέρι αυτού του παίκτη, το κοιτάει, ξέρει τι έχει στα χέρια του και αναλόγως θα μπορέσει να δράσει στον επόμενο γύρο. Με αυτές τις φάσεις το παιχνίδι τελειώνει, εάν έχει τελειώσει όλη αυτή η στίβα με τις κάρτες ή αν ένας παίκτης κατάφερε να εξοντώσει όλους τους άλλους και να είναι ο τελευταίος παίκτης που βρίσκεται ακόμα στο παιχνίδι. Εάν υπάρχουν περισσότεροι παίκτες μέσα στο παιχνίδι, αυτός που έχει το χαρακτήρα με τον μεγαλύτερο αριθμό, τον βλέπετε εδώ πέρα πάνω,
που το μεγαλύτερο αριθμό τον έχει η πριγκίπισσα Ανέτ, ποιος άλλος, ακολουθώντας από την ξαδέρφη της, που έχει το νούμερο 7, η οποία είναι η Κοντέσσα. Όποιος λοιπόν έχει καταφέρει να κατεβάσει την πριγκίπισσα, εννοείται ότι έχει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει, αυτός θα πάρει και ένα δίκτυο αγάπης. Μαζεύονται πάλι οι κάρτες. Εάν έχουν ισοπαλία σε αυτή την περίπτωση, τότε αθροίζουμε όλους τους χαρακτήρες που έχουμε ρίξει κάτω και το μεγαλύτερο άθροισμα είναι και ο παίκτης που έχει κερδίσει. Ανακατεύουμε πάλι την τράπουλα, μοιράζουμε από μία. Είναι η επόμενη μέρα που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την πριγκίπισσα Ανέτ και να τη στείλουμε το γράμμα που θα εκδηλώσει τον έρωτα και την αγάπη μας. Ξεκινάμε πάλι, τραβάμε μια κάρτα, παίζουμε μια κάρτα, παίζω επόμενος ο παίκτης. Απλό παιχνίδι, πραγματικά απλό, σύντομο, ένα όμορφο φιλεράκι, ιδανικό για τις διακοπές. Άσχετα άμα τέλειωσαν τώρα, για τις επόμενες διακοπές. Ιδανικό να το πάρετε μαζί και να παίξετε σε οποιαδήποτε περίπτωση βρεθείτε και θέλετε να παίξετε ένα παιχνιδάκι. Στο ξενοδοχείο, στο πάρκο, οπουδήποτε θέλετε. Καρτούλες είναι, τις κουβαλάτε μαζί και παίζετε. Είναι μεγάλες κάρτες, θέλει ειδικό σλίβ για να τις σλιβάρετε. Είναι κρίμα να χαλάσουν, είναι πάρα πολύ ωραίο και χοντρό χαρτόνι. Προσέξτε τις κάρτες για να ευχαριστηθείτε περισσότερο το παιχνίδι σας. Είδατε λοιπόν, φίλοι μου, ότι το παιχνίδι είναι σύντομο. Είναι διασκεδαστικό, έχει ανατροπές μέσα, ανάλογα τον χαρακτήρα που θα κατεβάσεις να μπορείς να δεις τι θα παίξει ο άλλος ο παίκτης, ο φρουρός πάρα πολύ ισχυρός. Είτε τη μία έκδοση πάρετε είτε την άλλη, θα διασκεδάσετε πάρα πολύ ωραία. Η Special Edition είναι πιο πολύ συλλεκτική. Προσέξτε την ιδιαίτερα, βάλτε τη μέσα σε συλλιβάκια για να χαρείτε το παιχνίδι όσο γίνεται περισσότερο. Το θέμα του Love Letter, αυτό ο μηχανισμός, έχει βγει σε πολλές εκδόσεις. Υπάρχει, ας πούμε, Fanmade, με θέμα Game of Thrones. Μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ, να το κατεβάσετε, να το εκτυπώσετε. Παίζει με τον ίδιο μηχανισμό όπως και το Love Letter, απλά έχει πάνω χαρακτήρες, τους γνωστούς χαρακτήρες από τη σειρά Game of Thrones. Μπορείτε να βρείτε θεματικά το παιχνίδι σε πάρα πολλές εκδοχές. Αν σας άρεσε το βίντεο θα χαρώ για τα like, κάντε subscribe στο κανάλι. Παροτρύνετε και άλλους φίλους σας να έρθουν να κάνουν subscribe στο κανάλι για να ενημερώνονται για τα επιτραπέζια παιχνίδια. Ενισχύστε μας κάνοντας αγορές που θα βρείτε στα link κάτω από τα βιντεάκια, από το δικό μας online shop ή από άλλα καταστήματα που συνεργαζόμαστε. Δεν θα σας κοστίσει τίποτε παραπάνω, θα πληρώσετε αυτά που πρέπει για την αγορά σας. Εμείς θα πάρουμε ένα μικρό ποσοστό αυτού και έτσι θα μπορούμε να συνεχίσουμε το κανάλι μας. Από το Fantasy Gate να έχετε μια φανταστική μέρα. Γεια σας.